Φοδρέ απειλούν ότι θα είναι οι αντιδράσει των υπαλλήλων σε περίπτωση που δεν επέλθει η συμφωνία με του ξενοδόχου για τα εργασιακά του την ερχόμενη τουριστική περίοδο. Αντιδράσει που δεν αποκλείεται να μετατρέψουν τα σενάρια για αύξηση του τουρισμού απλά σε σενάρια, λόγω μια σειρά αποκινητοποιήσεις που προαναγγέλνουν ότι μπορούν να τι φτάσουν μέχρι και το σημείο αποκλεισμού των αεροδρομίων του νησιού. Μιλάνε για διψήφου αριθμού, για μονοψήφου, για διψήφου, για χιλιάδε και για εκατομμύρια τουρίστε που θα έρθουν. Δεν μιλάνε όμω ότι αυτοί που του εξυπηρετούν, και αυτοί που δουλεύουν για να έρθουν πρέπει να πληρώνονται. Ο διάλογο μεταξύ ξενοδόχων και εργαζομένων βρίσκεται σε εξέλιξη. Οριστικέ αποφάσει δεν έχουν ληφθεί, το κλίμα φαινομενικά δεν είναι πολλωμένο, ωστόσο δεν λείπουν οι φωνέ που αναφέρουν ότι στο ενδεχόμενο να υπογραφούν εκ νέου τοπικέ συμβάσει όπω γίνεται από τη δεκαετία του 90, οι ξενοδόχοι δηλώνουν αμετατόπιστοι, διασφαλίζοντα με τον τρόπο αυτό όπω εκτιμούν τα συμφέροντά του. Αποφασίσαμε να μην υπογράψουμε άλλη πέραν τη πανελλήνια κλαδική. Όμω, σε συνεργασία από τη στιγμή που μα πιέζουν οι πάλι, οι εργαζόμενοι μα, είμαστε σε επαφή με τι άλλε ε, ενό ξενοδόχων του, του, νησιού και θεωρώ ότι μπορεί να καταλήξουμε κάτι κάπου, κάπου το οποίο να είναι υποφελία και των ξενοδοχείων και των εργαζομένων. Πάντω, πρέπει να έχουμε εργασιακή ειρήνη. Με την πανελλαδική. Σίγουρα. Δεν δε θέλουμε να πληρώνουμε παραπάνω από ό,τι πληρώνουν οι άλλοι ξενοδόχοι. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία να μην υπογραφεί μια τοπική σύμβαση. Ο τουρισμό πάει πολύ καλά και θα πάει ακόμα περισσότερο καλά. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Και αν μα καθυστερούν νομίζοντα ότι θα αποφύγουν μια υπο... την υπογραφή τη τοπική σύμβαση, του πληροφορούμε ότι θα αντιδράσουν και θα αντιδράσουμε άσχημα. Ε, να το έχουν υπόψη του αυτό. Δεν ζητάμε παράλογα πράγματα. Ζητάμε ο κόπο μα να αμείβεται. Όπω εξήγησε ο πρόεδρο του Συνδέσμου Ξενοδοχού Ηρακλείου, δεν διακυβεύεται μόνο η μείωση έω και 5% των μηνυαίων. Τους Εκείνο που επί τη ουσία καθιστά απαγορευτική την εφαρμογή τη Πανελλαδική Σύμβαση είναι μια σειρά από ρυθμίσει με τοπικό χαρακτήρα που δεν προβλέπονται, όπω η μεταφορά των εργαζομένων, αφού αν δεν υπογραφεί η τοπική, δεν αποκλείεται η ξενοδοχό υπάλληλοι, εκτό από τι μειώσει, να πρέπει πολλά χρήματα από αυτά που λαμβάνουν να τα στη μετακίνησή του. Άρα περισσότερο κέρδο για του ξενοδόχου. Δεν έχει δηλαδή το λεωφορείο τη μεταφορά του προσωπικού με λεωφορείο. Ε, δεν έχει κάποιε άλλε ιδιαιτερότητε που έχει ο όνομα μα, τα οποία εμεί τα θέλουμε και τα έχουμε τόσα χρόνια. Δεν μπορούμε κάποια ξαφνικά να μα πούνε να πηγαίνετε με το αυτοκίνητό σα να δουλέψετε. Αυτό δεν γίνεται. Γι' αυτό ζητάμε η τοπική ρύθμιση και εκεί ελπίζομαι να, γι... να βρεθεί μια συμφωνία. Α βάλουμε όλοι νερό στο κρασί μα. Και α πάμε σε μια διαπραγμάτευση η οποία να έχει ρεαλιστικά αποτελέσματα. Εκεί που φαίνεται να ευθυγραμμίζονται οι απόψει τόσο των ξενοδόχων όσο και των ξενοδοχοϊπαλλήλων είναι στο ενδεχόμενο άφηξη στην Ελλάδα εργαζομένων από το εξωτερικό. Οι ξενοδόχοι πλέον και με τον περιορισμό των αποδοχών των Ελλήνων εργαζομένων εκτιμούν ότι μπορούν με ντόπιο προσωπικό να στηρίξουν καλύτερα τι υπηρεσίε του. Δεν υπάρχει πια λόγο. Διότι το προσωπικό στοιχίζει πια σχεδόν το ίδιο και είναι και πολύ καλύτερο το ελληνικό προσωπικό. Ο Έλληνας γελάει. Είναι σίγουρα πολύ καλύτερα να πάρουμε Έλληνες παρά να πάρουμε ξένους.